άντε τώρα εγώ να ξεχωρίσω ένα από τα τραγούδια σου. Θέλω να σου πω αυτό που το έλεγα, παιδιά, και πριν σε καλωσορίσω εδώ στο Megastar, ότι κάθε μέρα στο ραδιόφωνο δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει μία μπαλάντα σου. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι σήμερα στο Megastar. Βαλάντη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά τώρα αυτό που είπες για το να παίξει ένα τραγούδι, είμαι πολύ πολύ ευτυχισμένος που ακούγονται τραγούδια και παίζω τραγούδια τουλάχιστον που έχουν κυκλοφορήσει πριν 20 χρόνια. Και ξαναπαίζονται ή ξαναπαίζονται, δηλαδή να κλασικοποιούνται με κάποιο τρόπο. Αν σου έλεγα να ξεχωρίσεις το αγαπημένο σου τραγούδι από όλα, ποιο θα ήταν αυτό? Αγαπημένο τραγούδι, δεν θα έλεγα, είναι αγαπημένα μου είναι πολλά πολλά τραγούδια. Και μάλλον τα περισσότερα τουλάχιστον που έχω πει. Κάποια άλλα μ' άρεσαν σε άλλη διάθεση. Mm-hmm. Αλλά για μένα, μετά από χρόνια τώρα που το ακούω ξανά, είναι το «Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ». «Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ», ναι, ναι. Με βάση δηλαδή την δομή του τραγουδιού, έτσι όπως το έγραψα, τη μουσική μαζί με τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη στους στίχους, νομίζω είναι έτσι, το πιο άρτιο τραγούδι που έχω τραγουδήσει και έπειτα το χαρτάκι, για να μην αδηγήσω, του Γιώργου Θεοφάνου και του Πάνο Φαλάρα. Πώς διαχειρίστηκες, ρε Σιβαλάντη, όλη αυτή την επιτυχία, όλο αυτό το, ξέρεις, το να ασχολούνται όλοι μαζί σου, το να σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος? Μπήκες δηλαδή πολύ δυναμικά. Ένας άνθρωπος που γεννιέται καλλιτέχνης, γιατί εγώ το θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, όχι επειδή είμαι τραγουδιστής, και αυτό ήθελα πάντα το διαχώριζα, έλεγα ότι ο τραγουδιστής δεν είναι καλλιτέχνης ακριβώς, γιατί ο καλλιτέχνης παράγει, δηλαδή ο γλύπτης παράγει. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης φτιάχνει ένα πίνακα. Mm-hmm. Ωραία. Και μετά ο καλλιτέχνης τι είναι? Είναι μια ωραία κορνίζα που να πηγαίνει με το έργο και να ομορφαίνει το μέσα. Βεβαίως στην εποχή μας πια κοιτάνε πιο πολύ την κορνίζα. Δηλαδή βάζουν ακριβές κορνίζες, αλλά το έργο μέσα δεν το προσέχουν, δυστυχώς. Τι εννοείς για καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μια πιο ιδιαίτερη σκηνική παρουσία? Ιδιαίτερες σκηνικές παρουσίες δεν βλέπω, δυστυχώς. Δεν υπάρχει για μένα προσωπικότητα, ισχυρές προσωπικότητες που να αντιλαμβάνονται το γενικό σύνολο. Αν θυμηθούμε τους καλλιτέχνες παλιότερα, και γι' αυτό και μείνανε, και συνθέτες βέβαια μεγάλοι, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, είχαν άποψη, Ξαρχάκος, βγαίνανε μπροστά. Δηλαδή, αφουγκράζει ο καλλιτέχνης, έχει κεραίες πολλές. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα και έτσι μεταφέρει απόψεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα τραγούδι. Είναι και αυτό που θα πεις. Είσαι χύμαρος, είσαι πολύ, πολύ ειλικρινής σαν άνθρωπος. Έχεις μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές και για πράγματα που σε απασχολούν στην κοινωνία μας και για συναδέλφους σου. Και εγώ αναρωτιέμαι, έχεις μετανιώσει ποτέ για αυτά που έχεις πει, για τον αυθορμητισμό που έχεις? Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει την αλήθεια μέσα, δηλαδή το καταλαβαίνει αυτό, αλλά λέει δεν πρέπει να, δηλαδή να αγγίζεις τον τάδε, να αγγίζεις τον ένα, να αγγίζεις τον άλλο, δηλαδή υπάρχει συνεχώς τα ιερά τέρατα που λένε. Ναι, 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 το να εγώ, το να μ' αρέσει ας πούμε αυτός και να μ' αρέσει εκείνος. Ναι. Θεωρείται πια έγκλημα. Δηλαδή, αν αγγίξεις μια λίστα ονομάτων, σου λέει αυτός δεν τους αγγίζεις. Μα δεν κατάλαβα. Σέβομαι την ιστορία του κάθε ανθρώπου και την ασπάζομαι βεβαίως, αλλά παλιότερα η μουσική δεν ήταν, δηλαδή ο Μπετόβεν και ο Μότσαρ και να φαγώνονται και να λες, κοίτα, εγώ μ' αρέσει αυτός, αλλά δεν πρέπει να αγγίξει εκείνο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο αλλιώς. Δηλαδή δεν αγγίζεις κάποια πράγματα, λες αυτά δεν αγγίζονται. Όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε, σε βοήθησε να κάτσεις να σκεφτείς, να στοχαστείς, να δημιουργήσεις? Μιας και που φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεσαι σε κανονικούς ρυθμούς, έχεις live, έχεις συναυλίες, έχεις εμφανίσεις. Μέσα στην καραντίνα δημιούργησα πολλά πράγματα. Πράγματα που κάνω για τον εαυτό μου και δηλαδή όπως και η επιχείρηση με τα διάβρογα που έχω φτιάξει. Μια επιχείρηση τώρα street food. Σε δηλαδή ποια περιοχή? Την περιοχή έχει μείνει η περιοχή. Αυτό μου έχει μείνει. Μετά πάμε. Άντε πάλι, να τους. Άκουσα φαγητό και ήρθα. Μας κάνεις απρόπτα. Άκουσα φαγητό και ήρθα. Ο Ζόγκ. Φαγητό. Τι φαγητό? Street food. Street food. Θα πάμε. Μα το πιάσα από μακριά. Λοιπόν, ξέρεις που θέλω να σε πάω εγώ τώρα που σκέφτηκα την καλοπέραση, σκέφτηκα το φαγητό που θα έρθουμε, το λέμε δημοσίως. Με είχε συγκλονίσει μία δήλωση και μία περιπέτεια που είχες κάνει
πριν πας στο Nomads. Έκανα μια εξέταση που πραγματικά προτείνεται στους ανθρώπους που είναι άνω των 50, αλλά την κάναμε. Υπέρηχο δηλαδή άνω και κάτω κοιλίας. Και εκεί λοιπόν βρήκαμε έναν όγκο στο νεφρό. Είναι ένα συνέστημα που ούτε ξέρεις, ούτε πανικοβλήθηκα για κάποιο λόγο. Λίγο στενοχωρήθηκα, λίγο το περίμενα, γιατί εκείνο το καλοκαίρι και για αρκετούς μήνες πριν δεν περνούσα καλά. Τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Τοξότη είναι ψαράκια. Ψαράκι. Γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ. Welcome to the club. Δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά, αλλά το ρωτάνε όλες τις συνεδρίες. Το ρωτάω και εγώ τώρα. Το ψάρι είναι. Θα πήγαινες π.χ. σαν Κρήτη σε reality? Σε reality το έκανα μια φορά τότε με την Ανίτα. Θα το έκανα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ο Βαλάτης ήταν πολύ καλός να βρίσκεται μέσα σε μια ακαδημία με τα παιδιά κάθε μέρα. Εγώ αυτό δηλαδή πιο πολύ αυτό θα. Ως coach. Και αυτός είναι ο σκοπός μου τους άλλους. Δηλαδή από το ποτόρα έχω τις κεραίες ανοιχτές και βλέπω συνεχώς παιδιά τα οποία μου κινούν το ενδιαφέρον και θέλω να πάρω δύο τέτοια παιδιά και να ασχοληθώ μαζί τους. Και αντί να κάνω πράγματα που θα έκανα στον εαυτό μου, να αρχίσω να τα κάνω σε αυτά τα παιδιά. Γιατί ξέρω να διαχειριστώ έναν άλλον καλλιτέχνη.